Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κύριο Παντελή Φιλιππίδη, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι στην απογευματινή μας παρέα στο Real FM 107,1. Πρόεδρε, καλησπέρα. Έλεγα νωρίτερα ότι πάντοτε κοιτάτε, το βλέμμα σας είναι στην επόμενη μέρα, πάντα προλαβαίνετε ή προσπαθείτε να προλάβετε να σώσετε ό,τι μπορεί να σωθεί, για ποιους, για τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου. Έχετε δίκιο, κυρία Σαμολάδα, έτσι ακριβώς είναι. Καταρχάς, εμείς έχουμε μάθει να επιβιώνουμε μόνοι μας, μιας και επί χρόνια δεν γίνεται τίποτα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Κάτι όμως που είπατε προηγουμένως, θέλω να το διευκρινίσω. Διότι ακούγεται σαν να είπε κάποιος από εμάς ότι είχαν κάποια συνεννόηση με το Υπουργείο. Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση με το Υπουργείο. Δεν έτυχε ποτέ να μιλήσουμε με τον Υπουργό για το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ τον Υπουργό έχω να τον δω από τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν δεν ξέρω πώς βγήκε αυτή η φημολογία ότι ζητήσαμε να μιλήσουμε και όλα αυτά, δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Θέλω να πω επίσης στον κόσμο για να ξέρει ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα του Εμπορικού Συλλόγου εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον που εγώ είμαι στον Εμπορικό Σύλλογο να εκδίδει το προαιρετικό πρόγραμμα ωραρίου των καταστημάτων. Και αν μη τι άλλο, αυτό πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να το επεμπολίσουμε τώρα, ζητώντας τη βοήθεια του Υπουργείου να επέμβει και στο ωράριο εργασίας. Θεωρώ λοιπόν ότι η απόφαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δεν την πήραμε ελαφρά την καρδία, την πήραμε πάρα πολύ δύσκολα, λόγω της κρίσης όμως επιβαρύνεται να πάρουμε αυτή την απόφαση. Αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε καμιά συζήτηση με υπουργούς κάναμε, ούτε με καμιά συζήτηση με το Υπουργείο, για να ξέρουμε και τι λέμε, γιατί άκουσα και προηγουμένως ότι στο πρώτο θέμα βγήκε μια τέτοια διάψευση ότι το Υπουργείο δεν μίλησε και λοιπά. Μα εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι μίλησαμε με το Υπουργείο. Δεν είχαμε ανάγκη στην προκειμένη περίπτωση να μιλήσουμε με το Υπουργείο, μιας και η απόφαση είναι στον Εμπορικό Σύλλογο, στον κατατόπιστο Εμπορικό Σύλλογο, να εκδώσει προτινόμενο ωράριο εργασίας και αυτό κάναμε. Λοιπόν, τώρα, και όπως βέβαια πάντα ρυθμίζεται, θυμάμαι ότι ήσασταν πρωτοπόρος τότε και με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, αλλά θυμάμαι και τι βάρος πήρατε επάνω σας, κύριε Φιλιππίδη, όταν είχαμε τα lockdown και τα παράδοξα που ένας δρόμος από τη μια πλευρά ήταν κλειστός και από την άλλη ήταν ανοιχτός. Τα θυμόμαστε όλα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σαμολαντά. Ξέρετε, στο Εμπορικό Σύλλογο δεν παίρνουμε ούτε αποφάσεις εταιρμών, ούτε αποφάσεις εντυπώσεων. Ούτε λέμε πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς δεν συμβαίνουν. Σεβόμαστε την ιστορία του Εμπορικού Συλλόγου, τα 106 χρόνια της ιστορίας της, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις. Όσον αφορά λοιπόν τη συγκεκριμένη απόφαση, ήταν μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πολύ δύσκολη επαναλαμβάνω, για να μειώσουμε ή για να δώσουμε πρόταση για τη μείωση της κατανάλωσης που ζητάει η κυβέρνηση διακαώς και όλη η Ευρώπη. Με πασαλήματα και με το να λέμε πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Ή με επιδοτήσεις δεν λύνει το πρόβλημα. Άρα λοιπόν αποφασίσαμε αυτό το 10% να το δώσουμε με κλείσιμο της αγοράς για να βοηθήσουμε και στο θέμα της τσέπης του καταστηματάρχη και στο θέμα της οικονομίας και το κράτος το οποίο διακαώς ψάχνει να βρει ρεύμα για την πόλη. Ναι. Αυτό κάναμε. Και αυτό πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν τη Δευτέρα όλοι οι συνάδελφοι, γιατί τα προγράμματα του Εμπορικού Συλλόγου τα ακολουθεί το 95% της αγοράς. Ναι, τώρα, Πρόεδρε, τι προβλέπει και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν σε αυτή την εφαρμογή της δικής σας πρότασης? Εγώ πιστεύω ότι η αγορά θα ακολουθήσει το πρόγραμμα, γιατί δεν έχει να χάσει, έχει μόνο να κερδίσει. Μην ξεχνάτε ότι άμα ξεπεράσουν το όριο της κατανάλωσης προηγούμενης χρονιάς, χάνει την επιδότηση. Από την άλλη μεριά, υπάρχει μια περίπτωση να μπουν και πρόστιμα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούσαμε να πείσουμε την κατάσταση έτσι απλά στα ευχολόγια. Ακούγονται πάρα πολλά. Ακουγόταν μέχρι χθες, ακουγόταν ότι θα έχουμε διακοπές ρεύματος σε όλα τα νοικοκυριά, θα έχουμε διακοπές ρεύματος στην αγορά. Δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε ανεξέλεγκτο. Γι' αυτό κατά αυτόν τον τρόπο πήραμε αυτή τη δύσκολη απόφαση. Σε τι... Φανταστείτε τι θα γινόταν αν έβγαινε η ΔΕΗ κάθε μέρα και έλεγε στον τάδε δρόμο ότι την τάδε ώρα θα είναι κλειστό το ρεύμα, την τάδε ώρα θα είναι κλειστό το ρεύμα στον άλλο δρόμο. Σκεφτείτε τι σύγχυση θα είχε δημιουργηθεί. Ναι, προφανώς. Ενώ έτσι μπαίνει, ας πούμε, σε μια κανονικότητα η κατάσταση και λέμε. Αντί για 9, πάμε. Σε τι ύψος ανέρχεται αυτό το όφελος, δηλαδή εξοικονόμηση ενέργειας, εάν εφαρμοστεί η πρότασή σας? Όχι αν εφαρμοστεί, εφαρμόζεται από Δευτέρα. Δεν έχουμε καμία απέτηση να μας την εφαρμόσει κάποιος άλλος. Εμείς θα την εφαρμόσουμε.
Πάμε λοιπόν να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς τι κάναμε. Κόψαμε 2 ώρες τις 3 μέρες που είναι πρωί-απόγευμα, κόψαμε 2 ώρες τις νυχτερινές ώρες. Γιατί αυτό? Γιατί αν θα το αναλύσετε σε ώρες εργασίας θα καταλάβετε ότι είναι το 12,6% του μείωση στο προηγούμενο ωράριο, αλλά λόγω του φόρτου του οποίου υπάρχει εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα, είτε με τα air condition, είτε με τα φώτα, είτε με τη θέρμανση, είτε με τους προβολείς, αυτόματα ξεπερνάει το 15%. Αυτό λοιπόν πάμε να πετύχουμε, και καλό είναι να ακολουθήσουν οι πάντες, γιατί η επιτακτική ανάγκη από το κράτος είναι να βρεθεί μείωση στην κατανάλωση του ρεύματος. Βλέπετε τι γίνεται στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο κλείνουν τα φώτα μετά το κλείσιμο της αγοράς. Εδώ ξεκινήσανε κάποιες επιχειρήσεις, άλλος να σβήνει την πινακίδα, το άλλος να σβήνει φώτα μέσα από το κατάστημα. Εγώ δεν θέλω να δω την αγορά σε αυτή την τραγική εικόνα να ψυχολογεί. Εγώ θέλω η αγορά να λειτουργεί με πραγματικές συνθήκες μέσα σε όλο το ωράριο το οποίο θα λειτουργεί, και μη τι άλλο τις 2 ώρες τις συγκεκριμένες να κάνουμε την έκπτωση την οποία μας ζητάνε. Έχετε συζητήσει, κύριε Φιλιππίδη, με άλλους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης αλλά και της υπόλοιπης χώρας για αυτή τη μείωση του ωραρίου λειτουργίας? Πώς αντιμετωπίζουν μια τέτοια προοπτική, και επίσης ποιες είναι και οι πρώτες αντιδράσεις από τα δικά σας μέλη? Δεν μίλησα με κανένα. Οι αποφάσεις αυτές, αν συζητιώνται επί μήνες ή επί χρόνια, περνάει το πρόβλημα. Από την άλλη μεριά, ακούω συγκεκριμένα πράγματα από πάρα πολύ κόσμο σήμερα όλη την ημέρα. Μιλάνε για πολλά. Τι θα γίνει με τις πολυεθνικές, τι θα γίνει με τα σούπερ μάρκετ τα οποία λειτουργούν. Μα δεν είναι αυτός ο τομέας μας. Απ' την άλλη μεριά, κάποιοι ζητήσανε από τον Υπουργό να πάρει οριζόντια μέτρα τους ώστε να κλείνει όλη την αγορά για να κλείσουν και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν θα απεμπολίσουμε το δικαίωμα του να ρυθμίζουμε εμείς την αγορά με το ωράριο εργασίας. Ένα το κρατούμενο, γιατί μετά θα δούμε και άλλα φαινόμενα. Αν θα παρθούν τέτοιες αποφάσεις, θα αρχίσουν να ανοίγουν και τις Κυριακές τα μαγαζιά. Απ' την άλλη μεριά, θέλω να σας πω ότι καλώς ή κακώς είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε και με τις πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό θα το κάνουμε αύριο ή 1.30, γιατί καλέσαμε και τις πολυεθνικές, τον Εμπορικό Σύλλογο και τα πολυκαταστήματα και τους πολυχώρους. Δεν ξέρω πόσοι και ποιοι θα τα αποκριθούν. Περιμένουμε τις απαντήσεις τους. Θα γίνει μια συζήτηση και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Στο κάτω-κάτω της γραφής, η κρίση ενεργειακή επιβάλλει μείωση 15%. Άρα είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα, ή κάποιοι εξαιρούνται, και θα πρέπει να δώσουν λόγο γιατί εξαιρούνται. Ναι. Τι θα γίνει με τα καταστήματα εστίασης? Ίσα-ίσα, τα καταστήματα εστίασης από ένα λάθος. Εκτιμούν λάθος το γεγονός ότι τι θα γίνει, γιατί κλείνει η αγορά στις 7 η ώρα. Θα γίνουμε Ευρωπαίοι, θα τρώμε στις 7.30 και θα είμαστε όλοι στα σπίτια μας στις 10 να κοιμόμαστε, κύριε Φιλιππίδη? Όχι, όχι. Εμείς δεν παίρνουμε αποφάσεις για τα μαγαζιά της εστίασης. Τα μαγαζιά της εστίασης έχουν δικό τους φορέα. Θα αποφασίσουν αυτοί πώς θα χειριστούν το θέμα της μείωσης της κατανάλωσης. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να μειώσουμε την κατανάλωση στο ρεύμα, όντας ανοιχτή η επιχείρηση με φουλ όλα τα εργαλεία. Ναι. Αυτό είναι θέμα του φορέα της εστίασης. Δεν εκπροσωπούμε την εστίαση, είναι άλλοι οι οποίοι πρέπει να συζητήσουν. Δεν εκπροσωπούμε τα σούπερ μάρκετ, είναι άλλοι αυτοί οι οποίοι θα συζητήσουν. Αλλά καλώς ή κακώς θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη σε αυτόν τον τόπο, γιατί όλοι ζούμε σε αυτόν τον τόπο και όλοι μαζί πρέπει να το παλέψουμε. Ή το παλεύουμε όλοι μαζί, ή αν κάποιος προσπαθήσει να στυλέψει την απόφαση αυτή των μικρομεσαίων να προσφέρουν για μία ακόμη φορά στο κράτος, τότε λυπάμαι. Αλλά θα δούμε και άλλα πράγματα στη διάρκεια. Πάντως βλέπω, Πρόεδρε, ότι σήμερα θα έχει σύσκεψη ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων με σούπερ μάρκετ και κάποιες άλλες επιχειρήσεις, που προφανώς δεν είστε εσείς. Πολύ καλά θα κάνει. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Αν αποφασίσει ότι θέλει να κλείσει την αγορά νωρίτερα ή να πάρει κάποια μέτρα, πρέπει να το κάνει. Είναι η δική του αρμοδιότητα. Η δική μας αρμοδιότητα είναι τελείως διαφορετική. Εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε, και από εκεί και πέρα ο Υπουργός θα κάνει αυτό που μπορεί για να εξυπηρετήσει την κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί. Μακάρι να πείσει και τα σούπερ μάρκετ να κλείσουν νωρίτερα ή αν μη τι άλλο να έχουν και αυτή μείωση στην κατανάλωση, για να ελαφρύνει όλους μας. Να ελαφρύνει την κοινωνία, να ελαφρύνει την αγορά, να ελαφρύνει όλο τον κόσμο.
Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται στα τηλέφωνά μου, Πρόεδρε, από μηνύματα που έρχονται από τους ανθρώπους που μας ακούνε. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Έτσι θα χάσουν μεροκάματο άνθρωποι αν θα κλείνουν νωρίτερα τα εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης? Όχι βέβαια, γιατί αυτό εξηγώ από το πρωί, δεν ξέρω πώς βγήκε. Επίτηδες το ρώτησα, επειδή ξέρω ότι από τις 5.30 ώρα τα ξημερώματα το τηλέφωνο σας δεν έχει σταματήσει. Σας πέτυχα για λίγο στο Balkan Forum που διεξήχθη σήμερα και δεν σταμάτησε το τηλέφωνο σας να χτυπάει. Τα κανάλια μαζεύτηκαν όλοι για τους Βαλκάνιους, για εσάς, έτσι όπως έγινε. Έχετε απόλυτο δίκιο με αυτό που συμβαίνει. Θέλω να πω ότι από το πρωί εξηγώ ότι αν μη τι άλλο, δεν τίγονται τα εργασιακά δικαιώματα κανενός, υπό την έννοια ότι οι ώρες εργασίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος είναι 45. Οι εργαζόμενοι με βάση τον νόμο δουλεύουν 40 ώρες εργασίας. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν ξέρω πού βγήκε αυτό και γιατί με ρωτάνε από το πρωί, αλλά οι ώρες εργασίας είναι 45. Άρα είναι πολύ περισσότερες, είναι κατά 5 ώρες περισσότερες από το 40 ώρο που δουλεύει ένας εργαζόμενος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κύριε Φιλιππίδη, τώρα αυτό είναι ένα. Θέλετε να προλάβετε την κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω, και να την προλάβετε όσο ακόμα είναι αρκετά μεγάλη η ημέρα, όσο ακόμη δεν έχουμε κρύο. Έτσι, δεν μπορεί να μπει κάποιος να δοκιμάσει ρούχα όταν η θερμοκρασία έξω θα είναι 3 και 4 βαθμούς. Δεν θα τα δοκιμάσει. Ούτε μπορεί βέβαια να δει κάτι. Ναι, είναι ελλιπές το ρεύμα, ελλιπές τα φώτα, έτσι. Να έχεις κατεβασμένα φώτα. Αυτό είναι το επόμενο. Και να δει κάποιος να δοκιμάσει ένα ρούχο το οποίο θα το βλέπεις σε σκιά μάλλον. Ναι, ή τι θα κάνεις, θα ανάβεις εκείνη την ώρα τα φώτα? Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά και δεν γίνονται. Τα μέτρα όμως που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα για την επιδότηση μέρους του ενεργειακού κόστους δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες. Είδατε να λύνουν το πρόβλημα. Εγώ άλλα πράγματα βλέπω. Βλέπω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 60.000 νοικοκυριά με κομμένο ρεύμα. Βλέπω ότι οι συνάδελφοι μου πηγαίνουν στη ΔΕΗ ή στους άλλους παρόχους και ζητάνε διακανονισμό του χρέους. Βλέπω τελείως διαφορετικά πράγματα. Αν είναι, ας με διαψεύσει κάποιος. Εμείς με βάση αυτό λοιπόν προσπαθούμε να μην πάμε στα χειρότερα. Γιατί αν πάμε στα χειρότερα και αρχίζουν οι αυθαίρετες διακοπές από τη ΔΕΗ για λόγους οικονομίας, η σύγχυση στην αγορά, πότε θα έχουμε διακοπή ρεύματος ή πότε όχι. Το πρόβλημα της αγωνίας των οικοκυριών, ότι δεν υπάρχει ρεύμα, άρα πρέπει να κάνουμε διακοπή ή όλα τα άλλα, θα είναι πολύ χειρότερη κατάσταση. Καλό είναι να προβλέπουμε για να μην την πληρώσουμε στο τέλος όλοι μαζί. Αυτό τώρα υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσει αθέμητο ανταγωνισμό? Είπατε για τις πολυεθνικές. Μπορεί να πει μια πολυεθνική, εμένα δεν με νοιάζει. Έχω λεφτά να ξοδέψω. Δεν με νοιάζει καθόλου. Είναι παρέμβαση έχετε στον ανταγωνισμό. Αλλά τα λεφτά που έχει η πολυεθνική τις θα δίνει ο κόσμος. Και καλό είναι να καταλάβει ο κόσμος ποιοι είναι σύμμαχοι στο πρόβλημα και ποιοι όχι. Θα κρυφτούμε όλοι από Δευτέρα και οι πολυεθνικές εταιρείες και τα πολυκαταστήματα και οι πολυχώροι, και τότε θα αποδείξουμε όλοι ποιος είναι με την κοινωνία και ποιος όχι. Εάν θέλουν λοιπόν, μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά. Είναι προαιρετικό και ούτως ή άλλως είναι προαιρετική η πρόταση αυτή. Δεν είναι υποχρεωτική, δεν εκδώσαμε νόμο. Θέλουν να παραμείνουν ανοιχτά, αλλά ας λογοδοτήσουν την κοινωνία για ποιο λόγο λειτουργούν. Λειτουργούν για να πάρουν τα λεφτά του κόσμου ή λειτουργούν μαζί με την κοινωνία? Ναι, για να σταθούν όλοι όρθιοι. Και κλείνοντας, αυτό που αναρωτιέμαι, τι θα γίνει με τα καταστήματα που έχουν μέσα ευπαθή προϊόντα? Μικρά ψιλικατζίδικα, όχι μινιμάρκετ. Εμείς δεν μιλήσαμε για αυτά τα μαγαζιά, μιλήσαμε για τα εμπορικά. Για τα εμπορικά. Για τα οποία έχουμε τη δυνατότητα, αν μη τι άλλο, να προτείνουμε ορισμένα πράγματα. Εκεί είναι άλλοι φορείς. Θέλω να πω ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν δικό τους φορέα, ας αποφασίσουν αυτοί τι πρέπει να κάνουν, αλλά εκείνο που λέμε σε όλους και αυτό που ξεκινήσαμε αυτή τη στιγμή είναι ότι όλοι θα πρέπει στη συγκεκριμένη συγκυρία όλοι να βοηθήσουμε, ούτως ώστε να μην βρεθούμε στα χειρότερα. Δεν μπορούμε να λέμε στον καταναλωτή ότι θα βάζεις μια φορά το μήνα πλυντήριο ή θα κάνεις μια φορά την εβδομάδα μπάνιο ή θα πρέπει το σπίτι σου να είναι στους 18 βαθμούς και όλοι οι υπόλοιποι να πετάμε ετώ ή να κάνουμε κατανάλωση ρεύματος αυθαίρετα, χωρίς να συνδράμουμε σε τίποτα. Ναι. Εκεί γι' αυτό σας είπα, από εβδομάδα θα κρυφτούμε οι πάντες. Και καλό είναι οι καταναλωτές και εσείς οι δημοσιογράφοι να δώσετε έμφαση σε αυτό το πρόβλημα, ποιοι προσφέρουν και ποιοι όχι. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε, κύριε Φιλιππίδη. Καλή συνέχεια. Ανυπομονώ να δω τι θα γίνει, όχι από τη Δευτέρα που τα καταστήματα είναι κλειστά τα εμπορικά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, από την Τρίτη όμως.
Δηλαδή, εγώ, βλέπω την Τετάρτη το μεσημεράκι να τα ξαναλέμε. Ναι, ότι θα εγώ είμαι σίγουρος για τους συναδέλφους μου. Είναι ήρωες που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή μετά από 13 χρόνια κρίσης. Και θέλω να πω ότι πάντα είχαμε να προσφέρουμε. Σε όλη την ιστορία της Ελλάδος οι έμποροι προσφέραν πάντα. Πάντως έχει γίνει μεγάλο θέμα, ενώ έχω, ξέρω, γνωρίζω από την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν κολυμβητήριο, έχουν σταματήσει όλες οι απογευματινές προπονήσεις, κυρίες και κύριοι, βάζουν τα παιδιά να πηγαίνουν και να κάνουν προπόνηση πριν ακόμη πάνε στο σχολείο, δηλαδή 6 ώρα το πρωί, 6.30, 7, για να μην ανάβουν το απόγευμα τα φώτα και ό,τι απαιτείται για τη λειτουργία ενός κολυμβητηρίου. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Ας δούμε, ας είμαστε όλοι ρεαλιστές και κοινικά να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Φιλιππίδη. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.